Για πίσω. Εμάς είναι μεγάλη μας η χαρά που βρισκόμαστε σήμερα με ομολογητές πατέρες που εδώ και χρόνια κάνουν αυτόν τον αγώνα. Αλλά πιο μεγάλη χαρά μας είναι γιατί υπάρχει αυτή η αγάπη για τον Χριστό από όλους σήμερα. Γιατί είμαστε συνειδημένοι στο όνομα του Χριστού. Και αυτό πρέπει να μας συνέχει. Γιατί η αγάπη του Χριστού είναι που θα μας βοηθήσει να ομολογήσουμε και αν θέλει ο Θεός και μας δώσει τη δύναμη να μαρτυρήσουμε γι' αυτό. Σίγουρα είναι οι πιο δύσκολες στιγμές που περνάει η Ορθοδοξία. Έχει κατοχυρωθεί ο οικουμενισμός ως κυρίως γραμμή της Εκκλησίας μας. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε και ο πατήρ Ευθύμιος και ο πατήρ Παΐσιος μέσα στο κήρυγμα του, στο πύρινο κήρυγμα που έκανε σήμερα στην Εκκλησία. Εμείς ως αγιορείτες, κουβεβαλώντας μια πολύ μεγάλη κληρονομία τους πατέρες μας και παιδιά της Παναγίας, έχουμε και εμείς πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, διότι δυστυχώς τα γνώμη σήμερα και τα 19 μοναστήρια έχουν προδώσει την πίστη μας και πηγαίνουν με τους οικουμενιστές. Έχουν δώσει γη και είδος στον οικουμενιστή Βαρθολομαίο, τον Αρχοντώνη. Δεν μοιάζονται πλέον για την Ορθοδοξία, αλλά μόνο για τα μοναστήρια. Και αυτό ήταν που μας ανάγκασε και βγήκαμε κι εμείς σαν απλή μοναχή μπροστά στον αγώνα στο Άγιον Όρος και έχουμε μείνει πάρα πολύ λίγοι φυσικά, γιατί ο διωγμός είναι σκληρός και είναι δύσκολα τα πράγματα και στο Άγιον Όρος, μας έχουν διώξει κι εμάς. Αλλά αυτό που ήθελα να μεταφέρω σήμερα στην αγάπη σας, εκ μέρους των πατέρων από το Άγιον Όρος, που αναξίως και εμείς εκπροσωπούμε, είναι ότι θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη χαρά μέσα μας που μας δίνει την ευκαιρία να ομολογήσουμε τον Χριστό. Οι Άγιοι Πατέρες θα ευχόταν να ζουν στην εποχή μας υπό αυτές τις συνθήκες που ζούμε κι εμείς για να δώσουν τη μαρτυρία τους σε αυτή την πανέρεση. Γιατί αυτή η πανέρεση, όπως είπε ο πατήρ Ευθύμιος, είναι η προετοιμασία του Αντιχρίστου. Έχουμε φτάσει στα χρόνια του Αντιχρίστου. Έχουν κυριαρχήσει η μασονία, έχει κυριαρχήσει ο διάβολος, έχει λυθεί και έχει κυριαρχήσει. Και εμείς αυτή τη στιγμή καλούμαστε να ομολογήσουμε την πίστη μας. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο δώρο από αυτό το πράγμα. Και η ομολογία είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας χριστιανός. Ώστε σου με ομολογήσει έμπροστα των ανθρώπων, αυτός θα ομολογηθεί υπό τον Κύριό μας, έμπροστα του Πατρός του. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να έχουμε ούτε ανησυχία, ούτε να έχουμε κάποιο θέμα, θα πρέπει να έχουμε χαρά μέσα μας που ομολογούμε τον Χριστό. Τίποτα άλλο, αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να έχουμε χαρά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που διωκόμαστε για την πίστη μας και είμαστε εκτός του Αγίου Όρους αυτή τη στιγμή. Και αυτή η αιτία είναι το θέμα της πίστεως, είναι το μεγαλύτερο δώρο που μας έχουν κάνει, γιατί είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι και δεν έχουμε τίποτα να απολογηθούμε στον Θεό. Καμία αρετή, μόνο αμαρτίες. Τουλάχιστον να έχουμε να πούμε κι εμείς ότι κάτι κάναμε, κάτι πάθαμε. Ότι να, κρατήσαμε τουλάχιστον την πίστη μας. Όπως λέει και στο Ψαλτήρι μέσα ο Δαβίδ, δεν προσκυνήσαμε Θεόν αλότριο. Ότι παραμείναμε πιστοί σε αυτά που μας παρέδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι και οι πατέρες μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να μην χάσουμε τον Χριστό μας. Γιατί ο Χριστός είναι τα πάντα. Και ό,τι κάνουμε να το κάνουμε για τον Χριστό και όχι για τη δικιά μας δόξα. Και σε αυτό θα ήθελα έτσι να εκφράσω πάλι και τη χαρά μου. Για ένα άλλο λόγο, ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ μας και κάποιες διαφορετικές απόψεις, γιατί είμαστε άνθρωποι και σαν προσωπικότητες μπορεί να υπάρχουν διαφορές. Αλλά εκεί που πρέπει να εστιάσουμε όλοι μας και εκεί που εστιάζουμε είναι ο οικουμενισμός, ότι είναι επανέρεση και ότι πρέπει να εξέλθουμε τις αιγμαλωσίες της αιρέσεως και η διακοπή του μνημοσύνου. Ότι δεν πρέπει να μνημονεύουν πια τους αιρετικούς επισκόπους και ιερείς και να μην έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Εμείς αυτό το μήνυμα θέλαμε να στείλουμε σήμερα ως αγιορείτες και να το δώσουμε και στον κόσμο να το καταλάβει ότι δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Ο κοινός εχθρός είναι ο οικουμενισμός. Η διακοπή του μνημοσύνου και της κοινωνίας με αυτούς είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε και ενωμένοι ως Εκκλησία του Χριστού. Γιατί είναι εκεί η Εκκλησία του Χριστού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει: όσοι της αληθείας εσύ της Εκκλησίας, μόνο όσοι είναι στην αλήθεια βρίσκονται στην Εκκλησία του Χριστού, άσχετα αν οι άλλοι κατέχουν τους τρόνους ή τους οίκους. Αυτοί έχουν τους οίκους, εμείς έχουμε τον ένικο.
Λοιπόν, εμείς θα προχωρήσουμε ενωμένοι, παρόλες κάποιες διαφορές που υπάρχουν, θα τις ξεπεράσουμε, γιατί δεν είναι το δόγμα στη μέση. Δογματικά είμαστε ενωμένοι και θα προχωρήσουμε ενωμένοι σε αυτόν τον αγώνα. Αυτό ήθελα να σας πω και να δώσω και αυτό το μήνυμα από τους Αγίους της Πατρίδας, γιατί είναι πολύ σημαντικό, επειδή θα προσπαθήσουμε να μας διχάσουν. Και αυτή είναι η τακτική του εχθρού. Διέρη και βασίλευε. Εμείς δεν πρόκειται να πέσουμε σε αυτήν την παγίδα. Θα προχωρήσουμε ενωμένοι, χωρίς εγωισμούς, χωρίς πρωτοκαθεδρίες. Έχουμε κεφαλή εμείς. Αυτοί έχουν τον Παρθολομαίο, εμείς έχουμε τον Χριστό. Αυτοί πιστεύουν στην επισκοποκεντρικότητα. Εμείς είμαστε χριστοκεντρικοί. Έχουμε τον Χριστό μας. Η Εκκλησία μας έχει αρχηγό τον Χριστό. Αυτοί έχουν αρχηγό τον Παρθολομαίο. Με γεια τους, με χαρά τους. Ας κάνουν και τον Πάπα σε λίγο. Δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, εμείς προχωράμε έτσι. Παρόλες κάποιες διαφορές που είπαμε ότι υπάρχουν, προχωράμε ενωμένοι. Εν Χριστώ και εν αληθεία. Προσκυνή του Γιάννη. Πάτερ, μιλάτε.